Εδώ είμαστε, κυρία μου, στο ίστατο σκαλοπάτι. Η κυβέρνηση κατέβασε τους διακόπτες της δημοκρατίας και σήγησε η δημόσια φωνή της. Η Ελλάδα επισήμως είναι μουγκή. Γιατί δεν είναι λογική, έχω ιδιωτικά κανάλια, οπότε κλείνω τη δημόσια τηλεόραση. Θα μου κάνω τη δουλειά μου αυτή της ιδιωτικής, ούτε την κλείνω τρεις μέρες και λέω θα την ανοίξω σε πέντε. Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία εκ περιτροπής. Δεν υπάρχει δημοκρατία Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και όχι δημοκρατία Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Διότι φαίνεται. Διότι φαίνεται, σκεφτήκανε, γιατί να πληρώναμε τόσους ανθρώπους για τόσο μικρή τηλεθέαση, αφού μια χαρά κάνουν τη μαύρη προπαγάνδα τα ιδιωτικά κανάλια. Τι λόγο κρατάμε και ένα κανάλι τέτοιο ανοιχτό. Όσους βάλαμε, βάλαμε. Όσους ψήφους πήραμε, πήραμε. Αρκούν τα ελεγχόμενα ιδιωτικά κανάλια. Αρκούν οι Μπάμπηδες και οι Γιάννηδες και οι λοιποί τηλεοπτικοί κακομοίριδες των τελευταίων στιγμών της καταραίωσας μεταπολίτευσης. Η χώρα πέρασε στο μαύρο. Βγήκε ο κύριος Κεδίκλου και ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΕΡΤ και δεν κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι έκλεισε την κυβέρνηση έξω από την ιστορία αυτού του τόπου. Έτσι έγινε η ανακοίνωση. Άμα έρθει η δήλωση, τι κάνουμε. Νάτο! Βγάλαμε. Έτσι όπως είναι. Όχι, περίμενε. Παιδιά, είναι στο καρέ. Λέει. Τι κάνω. Κανονικά. Μόνο με τη σταυρούλα. Μόνο τη σταυρούλα. Θα χτυπήσεις την ένα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκοκλου για το μέλλον της ΕΡΤ. Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Αυτά γίνονται μέσα στο κοντρόλ. Η ΕΡΤ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό. Με διαδικασίες στρατιωτικής κυβέρνησης, απλώς εδώ το διάταγμα είναι νομοθετικό, έχει η δημοκρατία τόσο αποθρασινθεί που λίγο πριν εκπνεύσει αυτή η τηλεδημοκρατία, όλο και περισσότερο μοιάζει σε άλλους καιρούς. Και στα κανάλια περιφέρονται για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας δύο ακροδεξιοί, ο Βορύδης και ο Άδωνης, να στηρίζουν το έργο της. Δεν καταλαβαίνει ο Σαμαράς, τον έχουν αφήσει μόνο του. Μόνος του ένας Άδωνης γίναγε όλες τις τηλεοράσεις και μίλαγε τον ασταμάτητο.